Αν θέλει κάποιο εκπρόσωπο, μπορεί τώρα να πει δύο-τρία λεπτά ή σε επόμενη ευκαιρία, μετά κατά τη διάρκεια τη συζήτηση, να τοποθετηθεί. Ε, καλημέρα και από μένα. Ε, για όσου δεν με γνωρίζετε, καλό Παπαδάκη είναι το όνομά μου. Είμαι από το Υπουργείο Περιβάλλοντο. Ε, ασχολούμαι χρόνια με τη βιώσιμη κινητικότητα, έχοντα το θεσμικό ρόλο του National Coordinator. Ε, να πω ότι το Υπουργείο μας και μέσω της Γενικής Γραμματέως Χωροταξίας και στις Περιβάλλοντος αλλά και εγώ προσωπικά υποστηρίξαμε από την αρχή αυτή την προσπάθεια την ε, δημιουργία αυτού του δικτύου, του ΣΥΒΝΕΤ. Πιστεύω ότι είναι μια ε, 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 φοβερά σημαντική ε, πρωτοβουλία και τρομερά βοηθητική, ιδιαίτερως προς την ε, τοπική αυτοδιοίκηση. Ε, είμαστε σε άρεστη συνεργασία. Θέλω επίσης να προσθέσω ότι ε, το επιπλέον δίκτυο που αυτή τη στιγμή υπάρχει και δουλεύει το δίκτυο των ε, τοπικών συντονιστών για τη βιώσιμη κινητικότητα που έχει ε, φτιάξει το Υπουργείο. Ε, επίσης, τροφοδοτεί όλη αυτή την προσπάθεια με πάρα πολλά στοιχεία, πληροφορίες και input, τα οποία μπορούν να επεξεργαστούν, ε, να ανοίξουν καινούργιους δρόμους, να δημιουργήσουν έτσι ένα πλαίσιο ανταλλαγής απόψεων και ιδεών, προκειμένου ε, να προχωρήσει αυτή η προσπάθεια και σε επόμενο βήμα, δηλαδή όπου χρειαστεί να, ε, να επικαιροποιήσουμε πράγματα, να τα φρεσκάρουμε στο θεσμικό μας πλαίσιο, να δώσουμε καινούργια να βρούμε να αξιοποιήσουμε όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Αυτές όλες οι πληροφορίες και οι συνεργασίες είναι απόλυτα χρήσιμες. Δηλώνω ότι είμαστε ανοιχτοί προς όλες τις συνεργασίες και τις ε, ε, ανταλλαγές απόψεων και ιδεών. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ε, καλημέρα και από εμένα. Ονομάζομαι Σταυροπούλη Ευαγγελία. Είμαι στο, εργάζομαι στο Υπουργείο Ποδομών και Μεταφορών στο Τμήμα Διώσιμης Αστικής Κινητικότητας και το δικό μας Υπουργείο στηρίζει ε, την πρωτοβουλία του ΣΥΒΙΝΕΤ. Ήμασταν παρόντες και στο προηγούμενο σεμινάριο που είχατε διοργανώσει και αναμένουμε και τα αποτελέσματα της διαβούλευσης που έχει τεθεί με τους Δήμους ως προς τα θέματα του θεσμικού πλαισίου και όχι μόνο. Ε, και σήμερα νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς και οι επιστημονικοί φορείς θα στηρίξουν ε, τη λειτουργία του δικτύου. Ευχαριστώ πολύ και καλή επιτυχία και καλή συνέχεια. Καλημέρα και από μένα. Μελάς Κωνσταντίνο λέγομαι, από το Υπουργείο Εσωτερικών. Το Υπουργείο Εσωτερικών δεν έχει εμπλακεί, από όσο γνωρίζω, άλλη φορά σε μια τέτοια διαδικασία. Από την πλευρά μου, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον θέλω να παρακολουθήσω, όπω και οι εκπρόσωποι των υπόλοιπων Υπουργείων, τι εργασίε εδώ και να δούμε με ποιο τρόπο και εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε από τη στιγμή που έχουμε συνδεθεί, αλλά όχι αποκλειστικά με την τοπική αυτοδιοίκηση. Έτσι, λοιπόν, καταρχάς ως παρατηρητής και ενδεχομένως αργότερα ως συμμετέχοντας ως, όχι προσωπικά, αλλά Υπουργείο, να δούμε με ποιο τρόπο και εμείς μπορούμε να συμβάλλουμε. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τους ε, χαιρετισμούς. Η ώρα είναι 12.40. Ε, θα σας παρουσιάσω πολύ σύντομα το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει. Για τα επόμενα 25 περίπου λεπτά, ο κύριος Κοσμάς Αναγνωστόπουλος θα κάνει την παρουσίαση το, του δικτύου με, μια, με ένα slide show που έχει προετοιμάσει. Οι ερωτήσεις θα γίνουν αφού ολοκληρωθεί η παρουσίαση, οπότε παρακαλώ να κρατάτε σημειώσεις για τις ερωτήσεις που έχετε θα κρατήσουν περίπου 10 λεπτά και όλος ο υπόλοιπος χρόνος μέχρι περίπου τις δύο και μισή και λίγο παραπάνω θα αφιερωθεί στο να συζητήσουμε την ενδεχόμενη συμβολή του φορέα σας στα έξι σημεία που σας έχουν σταλεί μέσω email και υπάρχει και ένα έβδομο που το έχουμε προσθέσει και θα το παρουσιάσουμε όταν έρθει εκείνη η ώρα. Να πω δύο-τρία δύο, διαδικαστικά ζητήματα να αναφέρω. Όταν θα ζητάτε το λόγο, θα σηκώνετε απλά το χέρι και θα σας σημειώνουμε εμείς από αυτή τη θέση, οπότε δεν χρειάζεται να περιμένετε μέχρι να σας δοθεί ο λόγος. Ο κύριος Αναστάσιος Παπαδημητρίου δίπλα μου θα διαχειριστεί το facilitation στους συμμετέχοντες που είναι συνδεδεμένοι με την online πλατφόρμα. Ε, θα παρακαλούσα, επειδή είμαστε αρκετοί και θέλουμε να είναι αρκετά ε, ουσιαστική η συνάντηση, οι τοποθετήσει και τα ερωτήματα να είναι σύντομα και προετοιμασμένα. Και λόγω ε, του ότι η συνάντηση αυτή ηχογραφείται και καταγράφεται, και λόγω του ότι οι απομακρυσμένοι συμμετέχοντε δεν μπορούν να σα δούνε, θα ήθελα κάθε φορά που παίρνετε το μικρόφωνο να λέτε φορέα και επίθετο. Είναι σαφέ, ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ξεκινάμε με την πρώτη μας παρουσίαση. Λοιπόν, ε, είμαι ο Κοσμάς Αναγνωστόπουλος πάλιο συντονιστής του δικτύου CVNET-CL, Ελλάδα-Κύπρος, ένα δίκτυο δήμων και περιφερειών και κοινοτήτων για την Κύπρο ε, για τη βιώσιμη κινητικότητα στις δύο χώρες. Ε, Είμαστε το ελληνόφωνο παράρτημα του Ευρωπαϊκού Δικτύου ΣΥΒΙΤΑ και επιπλέον ο National Multiplier του ΕΛΤΙΣ για την Ελλάδα και την Κύπρο. Η ομάδα μας είναι μια ομάδα κυρίως μηχανικών, αλλά όχι μόνο. Υπάρχουν και άνθρωποι όπως ο Αναστάσης Παπαδημητρίου είναι ιδρυμινέας μεταφραστής, άνθρωποι που ασχολούνται με τα θέματα επικοινωνίας και προβολής. Ε, ε, Γενικά υπάρχει μια εξειδίκευση στον τομέα του χωρικού σχεδιασμού και των μεταφορών. Κυρίως εμπειρία από τα προηγούμενα χρόνια σε μελέτες και έρευνες, αλλά και στη δικτύωση δήμων, όπως θα σας εξηγήσουμε αργότερα. Διεθνής δικτύωση. Ε, ιδιαίτερα μετά την, και μετά τη δημιουργία του ΣΥΒΙΝΕΤ, και να ενδιαφέρον εκτός από τη βιομηχανική ε, για τι αστικέ αναπλάσει, το συμμετοχικό σχεδιασμό και την καινοτομία. Για όσους δεν γνωρίζουν, αν και πιστεύω ότι οι περισσότεροι γνωρίζουν, τι το δίκτυο ΣΥΒΙΤΑΣ, Πρόκειται για το μεγαλύτερο δίκτυο δήμων-πόλεων για τη βιώσιμη στην Ευρώπη αλλά και έξω από την Ευρώπη. Ιδρύθηκε το 2002 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν αποτελεί ιδιωτική πρωτοβουλία και αυτή τη στιγμή ξεπερνάει τους 300 Δήμους μέλη από 38 χώρες. Με έναν συνολικό προϋπολογισμό μέχρι σήμερα 250 εκατομμύρια ευρώ, έχει υλοποιήσει πάνω από 800 καινοτόμα μέτρα και παρεμβάσεις σε περισσότερες από 80 πόλεις πιλότους. Η... Το ΣΥΒΙΤΑΣ ιδρύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, άρα συνεργάζεται απευθεία με την Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Κινητικότητα στην DigiMove. Ε, στην Ελλάδα και στην Κύπρο έχουν υλοποιηθεί καινοτόμα ευρωπαϊκά έργα του ΣΥΒΙΤΑΣ, ε, όπω το Destinations, που συμμετέχει αυτή τη στιγμή το Ρέθυμνο Λεμεσός και το Πολυτεχνείο Κρήτη και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Ε, το SAMSA, που είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τα ΣΒΑΚ, όπου πάρα πολλοί ελληνικοί δήμοι. Ε, συμμετέχουν και αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Το Satellite που χρηματοδοτεί το ίδιο το Civitas και ε, το CVNET, τα CVNETs, ε, το Switch, το Cities for People, το noveling, το U-Turn και το Sunrise από παλιότερες ε, περιόδους. Ε, οφείλουμε να σας εξηγήσουμε πώς φτάσαμε στο Σύβινετ. πώς φτάσαμε να προσκληθούμε από το Civitas, να συμμετέχουμε στο διαγωνισμό και να εγκριθεί η πρότασή μας για την ίδρυση του Σύβινετ. Καταρχά, εμεί πριν τρία χρόνια ιδρύσαμε το τμήμα βιώσιμη κινητικότητα στο δίκτυο Αϊφόρων Νήσων. Είναι το δίκτυο των νησιωτικών δήμων και περιφερειών τη Ελλάδα. Ιδρύοντα το τμήμα βιώσιμη κινητικότητα, το πρώτο πράγμα που κάναμε ήταν να έρθουμε σε επαφή με το Υπουργείο Περιβάλλοντο και συγκεκριμένα το Πράσινο Ταμείο και να ζητήσουμε χρηματοδότηση για την εκπώνηση ΣΒΑΚ στα ελληνικά νησιά. Ε, ΣΒΑΚ είναι τα σχέδια βιώσιμη αστική κινητικότητα, για όσου δεν γνωρίζουν. Ενδεχομένω εκείνη την περίοδο η πρόταση αυτή τέθηκε και από άλλε πλευρέ και τελικά εγκρίθηκε ένα μεγάλο πρόγραμμα χρηματοδότηση των 9.5 εκατομμυρίων ευρώ για 162 Δήμου τη χώρα. Ε, άρα, μιλάμε για, για μια μεγάλη εκστρατεία πλέον για τη βιώσιμη κινητικότητα, χρηματοδοτούμενη από το Υπουργείο Περιβάλλοντο. Ε, την ίδια στιγμή, αρχίσαμε να μελετάμε τι ανευρωπαϊκέ οδηγίε του ΕΛΤΙΣ για τα ΣΒΑΚ. Διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν ε, διαφορέ. Που δεν μα επιτρέπουν έτσι όπω είναι οι οδηγίε να τι εφαρμόσουμε στα ελληνικά νησιά. Ιδρύσαμε το, την ιδέα του Sustainable Island Mobility Plan και παρουσιάσαμε το concept αυτό στα ευρωπαϊκά συνέδρια για τη βιώσιμη κινητικότητα εκείνη τη περίοδου, το ECOM και το CIVITAS Forum. Και υποστηρίξαμε κάποιου νησιωτικού δήμου στη συμμετοχή του σε ευρωπαϊκά προγράμματα που έχουν σχέση και με τη βιώσιμη κινητικότητα. Ε, Επίση. Κάναμε μια μεγάλη εκστρατεία να γράψουμε όλα τα μέλη του δικτύου Δάφνη στο ΣΥΒΙΤΑΣ. Και έτσι μέσα σε ένα εξάμεινο, από 9 που ήταν ελληνικοί δήμοι στο ΣΥΒΙΤΑΣ έγιναν 36, αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 50, αυξήσαμε δηλαδή το ίδιο το μέγεθο του ΣΥΒΙΤΑΣ κατά 10% μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο. Αυτό έγινε αντιληπτό από το ΣΥΒΙΤΑΣ, από τη γραμματεία του ΣΥΒΙΤΑΣ, η οποία μα απίθυνε μια πρόσκληση, ε, όχι για απευθεία ανάθεση, αλλά προφανώ για να συμμετέχουμε σε ένα διαγωνισμό για την ίδρυση νέων ΣΥΒΙΤΑΣ ε, σε όλη την Ευρώπη. Ε, μέχρι εκείνη τη στιγμή υπήρχαν 11 σύμβηνες, αν θυμάμαι καλά, ε, και οι πρόσκλησες ήταν για άλλα τρία. Συμμετείχαμε, λοιπόν, και εμείς στο διαγωνισμό ε, και καταφέραμε μέσα σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να δημιουργήσουμε αυτό που λέμε τη μεγαλύτερη συμμαχία για τη βιώσιμη κινητικότητα σε Ελλάδα και Κύπρο. Ε, ήταν μικρό το χρονικό διάστημα. Είναι ζήτημα αν έφτασε του δύο μήνε προετοιμασία αυτή η πρόταση. Ε, και αυτό είναι και ο λόγο για τον οποίο δεν προλάβαμε να σα βρούμε όλου και να σα ζητήσουμε τότε γράμμα υποστήριξη. Όμω, προλάβαμε να βρούμε αρκετού. Είχαμε λοιπόν 150 περίπου γράμματα υποστήριξη. Ε, οι 120 δήμοι και δημοτικέ ή διαδημοτικές εταιρείε και οι πέντε περιφέρειε ε, μα υποστήριξαν ω υποψήφια μέλη. Ε, από εκεί και πέρα, ε, τέσσερα υπουργεία, το περιβάλλοντος, το μεταφορών, ε, το ναυτιλίας και το μεταφορών και υποδομών της Κύπρου ε, και μια σειρά οργανισμοί, συγκοινωνιακοί, αυτοδικητική, χρηματοδοτική, εκπαιδευτική και ερευνητική υποστήριξαν την πρόταση τη δική μας, ε, η οποία και τελικά εγκρίθηκε αφού αξιολογήθηκε από το ΣΥΒΙΤΑΣ και το ΙΝΕΑ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, άρα αυτή τη στιγμή από τον Μάρτιο του 2018 ε, αποκτούμε τη νομική μορφή της Αστικής Μικροδοσκοπικής εταιρεία και προχωρούμε ε, στις δράσεις, σε εγκεκριμένες δράσεις ε, της πρότασής μας ε, που έχουν να κάνουν με την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας στον ελληνικό και κυπριακό χώρο. Δεν σας κάνουμε μάθημα, σας εξηγούμε με πολύ απλά λόγια ότι εμείς βλέπουμε... Ε, θεωρούμε ότι η βιώσιμη κινητικότητα είναι κυρίως αλλαγή προτεραιοτήτων. Βάζουμε τρεις άξονες και λέμε ότι ε, ο σχεδιασμός της κινητικότητας πρέπει να είναι φιλικός στο περιβάλλον, με το περιβάλλον να ε, περιλαμβάνει όλες τις έννοιε, όχι μόνο το φυσικό περιβάλλον, και το πολιτιστικό, το ιστορικό, το αρχιτεκτονικό, το κοινωνικό. Ο, η βιώσιμη κινητικότητα πρέπει να ακολουθεί έναν σχεδιασμό ανθρωποκεντρικό, Άρα πλέον εξετάζουμε τις μετακινήσεις των ανθρώπων και των εμπορευμάτων και όχι, δεν ξεκινάμε από το όχημα. Και επιζητούμε ένα σχεδιασμό που θα είναι δημοκρατικός και συμμετοχικός. Είναι ένας βασικός πυλώνας που μπαίνει πλέον σε ευρωπαϊκό επίπεδο από το ευρωπαϊκό επίπεδο και στο εθνικό σε όλους τους τομείς νομίζουμε και στο σχεδιασμό των μεταφορών και στο χωρικό σχεδιασμό. Και όπως θα σας δείξω και αργότερα, κάνουμε πάρα πολλή δουλειά στο θέμα του συμμετοχικού σχεδιασμού. Και βιώσιμη κινητικότητα, κα, κατ' εμά πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα μέσα και τα, τους τρόπους και τα συστήματα μεταφορών. Όλα ε, μπορούν να στραφούν σε μια πιο βιώσιμη κατεύθυνση. Ε, και σίγουρα ε, μας ενδιαφέρει ακόμα και η, η, η πρόσβαση στις μεγάλες υποδομές, ε, τις θαλάσσεις, ε, τα λιμάνια, τα αεροδρόμια, τους οδρομικούς σταθμούς κ.ο.κ. Υπάρχουν εμπόδια που όλοι τα ξέρουμε και τα έχουμε αντιμετωπίσει μέχρι σήμερα. οι ελληνικές πόλεις δεν πάνε εύκολα, δεν πάνε γρήγορα στη βιώσιμη κινητικότητα. Ε, δεν ερχόμαστε να φέρουμε κάποια μαγική συνταγή, αλλά ερχόμαστε να δούμε ποια είναι αυτά τα εμπόδια και να δούμε πώς το δίκτυο μπορεί να συμβάλλει με τη βοήθεια βέβαια όλων στην αντιμετώπιση του, στην επίλυση των αντιθέσεων που λέμε. Υπάρχουν λοιπόν οι συνήθειε των πολιτών. Πολλέ φορέ υπάρχουν καινοτόμε πρωτοπόρε δημοτικέ αρχέ που πάνε να κάνουν πράγματα στι περιοχέ του και οι πολίτε δεν ακολουθούν. Ε, όχι γιατί είναι κακοί, όχι γιατί η ελληνική κοινωνία είναι κάτι διαφορετικό από τι υπόλοιπε. Ε, γιατί δεν έχει καλλιεργηθεί μια κουλτούρα βιώσιμη κινητικότητα ή βιωσιμότητα συνολικότερα και αυτό είναι κάτι στο οποίο πρέπει να δουλέψουμε. Η στελέχωση των ε, ΟΤΑ, των Δήμων και των Περιφερειών είναι, θα λέγαμε, προβληματική και σε ποσοτικό και σε ποιοτικό επίπεδο. Και περισσότερους ανθρώπους χρειαζόμαστε να ασχοληθούν με τα θέματά μας και περισσότερο εκπαιδευμένους. Η απορρόφηση των χρηματοδοτήσεων δεν είναι αυτή που θα θέλαμε. Αφενός λόγω της στελέχωσης των ΟΤΑ, αφετέρου λόγω του τρόπου με τον οποίο βγαίνουν οι προσκλήσεις για τα χρηματοδοτικά προγράμματα. Το θεσμικό πλαίσιο είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο αυτό. Ε, τα περισσότερα, θα έλεγα, από τα πράγματα που βλέπουμε στι ευρωπαϊκέ πόλει, από τι βέλτιστε διεθνεί πρακτικέ, δεν μπορούμε να τα μεταφέρουμε εύκολα στι ελληνικέ, γιατί κάπου το θεσμικό πλαίσιο ή δεν το έχει προβλέψει ή προβλέπει κάτι διαφορετικό. Άρα, δεν ερχόμαστε να συνεργαστούμε με του αρμόδιου φορεί για να έχουμε μια προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου. Οι αρμοδιότητε. Πολλέ φορέ δεν είναι οι Δήμοι μα αρμόδιοι για τα σημαντικότερα πράγματα που αφορούν τη βιώσιμη κινητικότητα. Για το σημαντικότερο δρόμο που περνάει μέσα από ένα Δήμο, πολλέ φορέ είναι αρμόδιο όχι ο Δήμο, αλλά η Περιφέρεια. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Έχουμε διαπιστώσει ότι δένουν τα χέρια των Δήμων, αντί να διασφαλίζουν ότι τα πράγματα θα γίνονται και θα γίνονται σωστά. Η συνεργασία των ερετών και των υπηρεσιακών. Πολλέ φορέ έχουμε δημοτικού ε, άρχοντε που είναι πρωτοπόροι και θέλουν να πάνε τα πράγματα μπροστά και δεν ακολουθούν οι μηχανικοί του, οι υπάλληλοι των Δήμων. Ή το ανάποδο. Έχουμε. Ε, 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 ανθρώπους στις υπηρεσίες με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και γνώση και δεν ακολουθούν οι δήμαρχοι. Και το θέμα της γνώσης. Υπάρχει σημαντική τεχνογνωσία στον ελληνικό και κυπριακό χώρο. Όμως αυτή η γνώση δεν βρίσκεται κάπου συγκεντρωμένη και οργανωμένη έτσι ώστε να είναι προσιτή σε αυτούς που την αποζητούν. Άρα εδώ ερχόμαστε να δούμε ποιος είναι ο ρόλος του CIVINET ο ρόλο του ΣΥΒΙΝΕΤ δεν είναι να κάνει τι μελέτε των Δήμων. Και το λέμε αυτό ξεκάθαρα. Δεν ιδρύθηκε το ΣΥΒΙΝΕΤ για να κάνει τα 162 ΣΒΑΚ. Υπάρχει χώρο για το ΣΥΒΙΝΕΤ, πολύ κρίσιμο και σημαντικό. Εμεί πιστεύουμε ότι οι Έλληνε μηχανικοί, οι Έλληνε επιστήμονε, οι Κύπροι επιστήμονε μπορούν να δώσουν τι τεχνικέ λύσει που προβλέπονται για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα των ελληνικών και Κυπριακών πόλεων. Όμω, χρειάζεται να δουλέψουμε στο να αντιμετωπίσουμε τα εμπόδια που σα ανέφερα πριν. Άρα, χρειάζεται να δουλέψουμε πάνω στην ευαισθητοποίηση των φορέων και των πολιτών, χρειάζεται να δουλέψουμε στην ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού, στην χρηματοδότηση, στην καλύτερη απορρόφηση χρηματοδοτήσεων, αλλά και στην δημιουργία νέων χρηματοδοτικών προγραμμάτων που θα ανταποκρίνονται στη θεματική τη βιώσιμη κινητικότητα και στι ανάγκε των ελληνικών και Δήμων, στην προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου για τη μεταφορά των βέλτιστων πρακτικών και στην προβολή, και σε αυτό δίνουμε μεγάλη έμφαση, των επιτευγμάτων που υπάρχουν επιτεύγματα. Υπάρχουν επιτεύγματα που δεν τα γνωρίζουν πολλέ φορέ οι διπλανοί Δήμοι. κάτι που κάνει ένα Δήμο μπορεί να το γνωρίζουν οι υπόλοιποι. Υπάρχουν όμω και ιδιαίτερε ανάγκε στου ελληνικού και κυπριακού Δήμου και εμεί θέλουμε να τι αναδείξουμε και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο προφανώ. το ένα είναι το θέμα τη νησιωτικότητα, που ίσω πούμε κάποια λόγια παραπέρα. Ενδεχομένως, μια άλλη ιδιαίτερη περίπτωση, έτσι είναι η πολυμορφία της, των χωρών μας, αλλά και η οικονομική κατάσταση. Η ομάδα μας, αν και προέρχεται κυρίως από τη μελέτη και την έρευνα, έχει μια κάποια εμπειρία πάνω στους πέντε άξονες που σας ανέφερα πριν, που είναι ο ρόλος του CIVINET. Ε, Πολύ δειγματοληπτικά δείχνουμε ε, εργαστήρια που έχουν γίνει συμμετοχικούς σχεδιασμού σε σχολεία, ε, σεμινάρια εκπαίδευση κατάρτισης των ελεγχών της τοπική αυτοδιοίκησης, συγκεκριμένη δουλειά πάνω στις οδηγίες των ΣΒΑΚ, του ΕΛΤΙΣ, ε, που είμαστε χαρούμενοι ότι ακούγεται πολύ, πολύ, έντονα τώρα τελευταία το θέμα της νησιωτικότητας και πώς οι οδηγίες πρέπει να περιλάβουν και αυτό το και αυτό το θέμα, αυτόν τον προβληματισμό. Και έχει γίνει και μια συγκεκριμένη δουλειά και με το Δήμο Αθηναίων για το θέμα των αναπλάσεων αστικών οδών, αλλά και με την ολοκληρωμένη χωρική επένδυση του Δήμου Πειραιά. Ε, όλη αυτή η δουλειά για να μπορέσει να υποστηριχθεί στην πράξη... χρειάζεται μια στιβαρή δομή και μια λειτουργία ενός κανονικού φορέα. Ε, εμείς έχουμε ακολουθήσει το παράδειγμα του ΣΥΒΙΤΑΣ. Δηλαδή, έχουμε δημιουργήσει αυτή τη στιγμή την γραμματεία... η οποία αναλαμβάνει όλο τον... δείχνω εκεί στη μεγάλη οθόνη... η γραμματεία η οποία αναλαμβάνει την νόμιμη εκπροσώπηση την ε, οικονομική διαχείριση, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων, ε, η οποία όμως πρέπει να πλαισιωθεί από κάποιες άλλες επιτροπές και ομάδες. Πάνω-πάνω έχουμε τη συνέλευση, την συνέλευση των μέλων. Μέλη, επαναλαμβάνουμε, είναι μόνο οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτοί πρέπει κάπως να συνεδριάζουν. Έτσι έχουμε προβλέψει ότι ε, από του χρόνου, γιατί τώρα αλλάζουν οι δημοτικέ αρχέ, άρα δεν είχε νόημα τώρα να κάνουμε μια συνέλευση. Αλλά από του χρόνου δίπλα στα, στα, στο συνέδριο τη ΚΕΔΕ θα κάνουμε μια ετήσια συνέλευση όλων των μελών του ΣΥΒΙΝΕΤ, όπου θα εκπροσωπούνται πολιτικά από του ερετού, και αυτή η συνέλευση θα ε, συγκροτεί και μια πολιτική επιτροπή. Το Political Advisory Committee, όπω έχει το ΣΥΒΙΤΑΣ, έτσι θα έχει και το ΣΥΒΙΝΕΤ, που όμω θα γίνεται με έναν πιο δημοκρατικό τρόπο. Δεν θα διορίζονται δηλαδή τα μέλη του, ΠΑΚ, του όπως γίνεται στο ΣΥΒΙΤΑΣ, αλλά θα εκλέγονται. Ε, ταυτόχρονα, επειδή εμείς είμαστε επιστήμονες, έχουμε υπόβαθρο επιστημονικό, αλλά δεν μπορούμε να δώσουμε απαντήσεις για όλα και δεν θέλουμε να δώσουμε απαντήσεις για όλα, θεωρούμε απαραίτητη συγκρότηση μια επιστημονική επιτροπή. Και γι' αυτό σας καλέσαμε εδώ σήμερα. Και ε, πρέπει να γίνει δουλειά. Και πρέπει να γίνει δουλειά και σε θεματικό επίπεδο, και σε εθνικό και σε περιφερειακό επίπεδο. Άρα θα συγκροτηθούν ε, κατά τη διάρκεια του χρόνου ομάδες εργασίας που θα δουλέψουν σε αυτά τα τρία επίπεδα. Σχέδιο οικονομικής βιωσιμότητας. Εδώ μας πρόδωσε το PowerPoint. Είναι PowerPoint ή PDF. Μας πρόδωσε το PDF. <laughs> λοιπόν, ε, θα σας τα πω. Το πρώτο, ε, το γαλάζιο, αφορά το σύβιτα, χρηματοδότηση από το Civitas και από τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Εδώ δηλαδή βλέπετε ένα σύστημα πολύ χρηματοδότηση. Ε, άρα, απευθυνόμαστε στου ευρωπαϊκού φορεί και στα ευρωπαϊκά προγράμματα να αντιλήσουμε χρηματοδότηση από εκεί. Απευθυνόμαστε, το πρωτοκαλί αφορά το κεντρικό κράτο. Ε, το τρίτο αφορά συνέργειε και χορηγίε που έχουν να κάνουν με τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και τον ιδιωτικό τομέα. Το τέταρτο έχει να κάνει με την επικοινωνία και τη συμμετοχή. Είναι μια ξεχωριστή υπηρεσία που θέλουμε να προσφέρουμε στα μέλη μα on demand. Και το πέμπτο έχει να κάνει με συνδρομέ των μελών, οι οποίε είναι προαιρετικέ αυτή τη στιγμή. Δεν έχω πρόσβαση στο point. Yeah. Ναι. Για το ΣΥΒΙΤΑΣ και τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Το ΣΥΒΙΤΑΣ χρηματοδοτεί το ΣΥΒΙΝΕΤ για μέχρι το τέλος του 19 με το 12.500 ευρώ. Είναι ένα συμβολικό ποσό, όπως καταλαβαίνετε, για την υλοποίηση μιας σειράς δράσεων. Δύο webinars, το, ήδη, ε, ε, το ένα έχει ήδη γίνει, τρία workshops, το ένα έγινε στις 30 Οκτώβρη, μία μετάφραση ενός ε, σημαντικού εγχειριδίου για το συμμετοχικό σχεδιασμό, ε, προωθητικό υλικό που είναι σε εξέλιξη, την λειτουργία διάφορων social media του Sievenet, που αυτά έχουν όλα ε, ιδρυθεί, και τη δημιουργία ενός website που τελικά εμείς έχουμε ένα πιο φιλόδοξο σχέδιο για μια μεγάλη πλατφόρμα, η οποία θα λειτουργεί και ως ψηφιακή βιβλιοθήκη και βάση δεδομένων. Ε, ταυτόχρονα, κατά τη, κατά τη διάρκεια αυτών των 9 μηνών, ε, δεχθήκαμε και την πρόσκληση από το ΕΛΤΙΣ να υποστηρίξει τις δράσεις μας με φυσική παρουσία και με υλικό. Και στο πλαίσιο το ότι εγκριθήκαμε ω National Multipliers του ΕΛΤΙΣ. Άρα αρχίζουμε και συγκεντρώνουμε δυνάμεις. Δεν είναι τα 12.500 ευρώ που θα υλοποιήσουν αυτό και όλα τα άλλα που θα σας δείξουμε. Είναι οι συνέργειες. Και γι' αυτό, ενώ είμαστε μόλις 9 μήνες αφού έχουμε ιδρυθεί, ήδη συμμετέχουμε σε διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα ως subcontractors. Δεν προλαβαίναμε, προφανώς, να καταθέσουμε πρόταση και να είμαστε partners, αλλά διάφοροι φορείς, και ευρωπαϊκοί και εγχώροι, μας έχουν προσκαλέσει να συμμετέχουμε ως subcontractors. Ε, άρα, πολύ γρήγορα σας παρουσιάζω. Το satellite είναι αυτό που μας χρηματοδοτεί έτσι κι αλλιώς, μέσω του ΣΥΒΙΤΑΣ. Ε, το ELTIS με τη δικιά του συνεισφορά ε, μας υποστηρίζει. Το... Σύμπλα είναι ένα πρόγραμμα ε, που έχει να κάνει με τον αγροτικό χώρο και την, την κινητικότητα στον αγροτικό χώρο. Όχι, συγγνώμη, το σύμπλα έχει να κάνει με τον συντονισμό του ενεργειακού σχεδιασμού με το σχεδιασμό της κινητικότητας. Δηλαδή τον ΣΔΑΕ με τα ΣΒΑΚ. Ε, το Σύβτα Σάψα, είπαμε, είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε εξέλιξη. Το Χάιτ έχει να κάνει με, τον, ε, με το transport poverty. Κατά τη στοιχεία του Energy Poverty, της ενεργειακής φτώχειας, υπάρχει και η ένδια η, η κινητικότητας, ε, όπου ε, έχουμε εντάξει το Δήμο Νάξου και τις μικρές κυκλάδες σε αυτό το πρόγραμμα, μετά από πρόσκληση της ε, Intrasoft, που είναι υποστηρικτικός φορέας του δικτύου. Ε, το Locations έχει να κάνει με την κρουαζιέρα και το Low Carbon Transport Planning, ε, όπου μαζί με τη Λεμεσό θα κάνουμε ένα αντίστοιχο σχέδιο και μια σειρά άλλες ε, δράσεις ε, στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων, είτε από παλιότερα, είτε ε, τρέχουσες. Αναφορικά με την υποστήριξη των ε, κρατικών φορέων, εδώ μπορούμε να σας πούμε ότι έχουμε έρθει σε επαφή με όλους αυτούς. Ε, κάποιοι έχουν εσπεύσει να ε, υποστηρίξουν τις δράσεις μας. Ήδη υπάρχει μια σύμβαση με το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών της Κύπρου, και χτίζονται συνεργασίες σταδιακά με ένα-ένα τα Υπουργεία και τους κυβερνητικούς κρατικούς φορείς. Όσον αφορά την επικοινωνία και τη συμμετοχή, δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση στη συμμετοχικότητα των ΣΒΑΚ. Γι' αυτό από την πρώτη στιγμή δημιουργήσαμε, αρχίσαμε να δημιουργούμε ένα ψηφιακό εργαλείο που θα μπορέσει να υποστηρίξει την εκπώνηση των ΣΒΑΚ και να προωθήσει το συμμετοχικό σχεδιασμό. Φτιάξαμε, λοιπόν, μια πλατφόρμα η οποία μπορεί ε, να προσαρμοστεί στις ανάγκες κάθε Δήμου και να παρακολουθήσει την διαδικασία εκπόνησης του ΣΒΑΚ βήμα προς βήμα, να παρέχει ενημερωτικό ε, εκπαιδευτικό υλικό στους πολίτες, να, ε, να μπορούν να αναρτώνται εκεί τα παραδοταία όταν ολοκληρώνονται και να σχολιάζονται από τους πολίτες και να σχολιάζονται με όλους τους δυνατούς τρόπους και με comments και με φωτογραφίες και με διαδραστικούς χάρτες, με polls, με ερωτηματολόγια, με όλους τους δυνατούς ψηφιακούς τρόπους. Άρα αυτό είναι ένα εργαλείο που δημιουργήσαμε για να μπορούν εύκολα και γρήγορα και φτηνά όλα μας τα μέλη να το αποκτήσουν στο πλαίσιο του ΣΒΑΚ. Επίσης τα μέλη μας τα... τα καλούμε να γίνουν μέλη Ω απλοί παρατηρητέ, χωρί κάποια συνδρομή, αν δεν θέλουν, δεν έχουν αποφασίσει να τη δώσουν, αλλά Υπάρχουν και συνδρομές προαιρετικές, αλλά ανταποδοτικές, όπου ήδη πάνω από δέκα δήμοι έχουν μπει στη διαδικασία να καταβάλουν αυτή τη συνδρομή. Έχουμε δει ότι αυτό το μοντέλο είναι πιο καλό από το μοντέλο που λέει ότι δίνεις μια συνδρομή ανάλογα με το μεγεθό. σου. Τα λέω αυτά γιατί από την προηγούμενη εμπειρία που είχαμε με το δίκτυο των ισιοτικών δήμων. Και, φυσικά, για να μπορέσουμε να φέρουμε όλα αυτά τα μέλη, του 120 Δήμους στο δίκτυο και παραπάνω πλέον, γιατί στοχεύουμε ή το δυνατόν στο σύνολο των κυπριακών Δήμων και Κοινοτήτων και Περιφερειών, κάνουμε συνεχείς περιοδίες και συναντήσεις ανά περιφέρεια, ανά περιοχή. Όσον αφορά τώρα τις συνέργειες και τις χορηγίες, νομίζω ότι είναι το θέμα το δικό μας. Επιστημονική Επιτροπή. Εδώ ζητάμε συνέργειε. Δεν ζητάμε χορηγίε από εσά. Χορηγίε ενδεχομένω ζητάμε από τον ιδιωτικό τομέα και από τι πολύ μεγάλε εταιρείε που μπορούν να, να δώσουν αυτέ τι χορηγίε. Όμω ε, έχουν γίνει μια σειρά συναντήσει και δεν είναι ίσω και το σύνολο αυτό που έχουμε κάνει σε αυτού του εννιά μήνε. Ζητάμε λοιπόν συνέργειε ε, γιατί υπάρχουν ευκαιρίε πρώτα. Ευκαιρίε ποιε είναι? Εμείς έχουμε διαπιστώσει ότι η Ευρώπη στρέφει την προσοχή της αυτή τη στιγμή στον ευρύτερο χώρο της νότιοανατολικής Μεσογείου των Βαλκανίων και ιδιαίτερα Ελλάδας-Κύπρου. Άρα ε, πρέπει να το δούμε αυτό, να το αξιοποιήσουμε. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τον ελληνικό τουρισμό και τη σχέση που έχει με τις μεταφορές. Η ενέργεια και η πληροφορική, που είναι δύο πολύ δυναμικοί κλάδοι ε, της παραγωγής, συναρτώνται άμεσα με τις μεταφορές και πρέπει να το βλέπουμε και το λέω αυτό πιο πολύ για τους συναδέλφους που είναι πιο παραδοσιακοί ε, συγκοινωνιολόγοι ε, ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πεδίο εκεί. Ε, η έρευνα και η καινοτομία στι μεταφορέ εστιάζει πλέον και στον αγροτικό χώρο εκτό από τον αστικό χώρο, αλλά και σε ευάλωτε κοινωνικέ ομάδε που υπάρχουν πολλέ τέτοιε στη χώρα μα ε, και οικονομικά ευάλωτε. Ε, υπάρχουν πρόσφυγε, υπάρχουν όλα αυτά τα ζητήματα που συναρτώνται με την κινητικότητα. Η απουσία σημαντικών εθνικών κονδυλίων απαιτεί από εμά έξυπνε λύσει και καλή διαχείριση, όπω εδώ και χρόνια κάνουν στην Ευρώπη, χωρί να έχουν το πρόβλημα το οικονομικό. Και η αξιοποίηση, εδώ μιλάμε για την αξιοποίηση ενό momentum, το οποίο τι λέει, Λέει ότι έχουμε τα θέματα τη κλιματική αλλαγή που πιέζουν. Και όπω είπε πολύ καλά ο καθηγητή Ο κ. Βλαστό στη Βουλή τη Προάλλε, πρέπει να τρέξουμε. Υπάρχουν 162 ΣΒΑΚ που ξεκινούν αυτή τη στιγμή να εκπονούνται. Υπάρχει ένα πρώτο βραβείο, ευρωπαϊκό βραβείο για τη βδομάδα κινητικότητα στην Ιγουμενίτσα, το οποίο διαφημίζει συνολικότερα, θεωρούμε, τη χώρα μα. Και υπάρχουν και δύο Έλληνε πολιτικοί στο Political Advisory Committee του ΣΥΒΙΤΑΣ, ο Δήμαρχο Δεθύμνου και ο Αντιδίμαρχο ε, Θεσσαλονίκη, ο κ. Δημαρέλο. Και υπάρχει και το δίκτυό μα, το SIVINET. Άρα, εμεί εδώ σα καλούμε στην Επιστημονική Επιτροπή του CIVINET. Ε, Διερευνούμε τον τρόπο που θα λειτουργήσει. Δεν τον έχουμε ε, οριστικοποιήσει ακόμα. Δεν θα βάλουμε αυτή τη στιγμή κάποια σκληρή διαδικασία ε, οργανωτική, με, με συνεδριάσεις, απανωτές και ρόλους κτλ. Και ε, είμαστε σε μια διερευνητική περίοδο. Όμως ξέρουμε τι θέλουμε από τους επιστημονικούς φορείς της χώρας. Και αυτό που θέλουμε είναι συμμετοχή τους σε δράσεις ευαισθητοποίησης. Η Ευρωπαϊκή Βδομάδα Κινητικότητας είναι ένα, μια περίπτωση, θα υπάρξουν κι άλλες, πολλοί από εσά ήδη συμμετέχετε. Θέλουμε να ξέρουμε τη διαθεσιμότητά σας, γιατί πρόκειται και εμείς να βοηθήσουμε τους Δήμους στο θέμα της ευαισθητοποίηση. Θα χρειαστούμε εκπαιδευτικό και ερευνητικό υλικό. Γιατί? γιατί, θα φτιάξουμε ψηφιακή βιβλιοθήκη. Θα τα μαζέψουμε όλα, όσα μπορούν να ενδιαφέρουν τα μέλη μας, σε έναν χώρο, στην πλατφόρμα του ΣΥΒΙΝΕ Θα γίνει σταδιακά, θα μας πάρει χρόνο. Αλλά θέλουμε να ξέρουμε ότι θα έχουμε πρόσβαση σε αυτό το υλικό έχουμε ξεκινήσει δράσεις κατάρτισης. κατάρτισης. Ήδη κάποιοι έχουν συμμετάσχει αφιλοκερδός, θα υπάρξουν κι άλλες. Θέλουμε να γνωρίζουμε τη διαθεσιμότητά σας, ανά αντικείμενο και ανά τομέα και εξειδίκευση σε ποιους μπορούμε να απευθυνθούμε. Ε, θα υπάρξουν ομάδες εργασίας. Ήδη τρέχει μια ομάδα εργασίας σε συνεργασία με τη ΜΟΔ το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, τη Μονάδα Βίωση Κινητικότητα και το Υπουργείο Περιβάλλοντο, για την σύνταξη ενό οδηγού που αφορά το θεσμικό πλαίσιο ανασχεδιασμού οδών αρμοδιότητα Δήμων. Θα δημιουργηθούν και άλλε τέτοιε ομάδε εργασία στο μέλλον. Επίση, είμαστε σε μια διαδικασία συνεργασία με τα Υπουργεία. Γιατί θέλουμε να συμβάλλουμε κι εμεί με τι δυνάμει μα και εκπροσωπώντα την τοπική αυτοδιοίκηση στο σχεδιασμό πολιτικών που έχουν να κάνουν με τη βιώσιμη κινητικότητα, στο σχεδιασμό χρηματοδοτικών προγραμμάτων και στον ανασχεδιασμό του θεσμικού πλαισίου. Εκεί οπωσδήποτε θα χρειαστούμε τη συμβολή των επιστημονικών και ερευνητικών ε, φορέων. Τα ερευνητικά ε, και ευρωπαϊκά προγράμματα. Όπω εξηγήσαμε από, από την αρχή τα βλέπουμε σαν ένα, και σαν μια πηγή χρηματοδότηση, αλλά και σαν μια ευκαιρία να δημιουργήσουμε καινοτομία. Δεν λέμε ότι θα, τώρα θα ξεκινήσει. Προφανώ, και εσεί όλοι ήδη ε, παράγετε καινοτομία και πολύ σημαντικά ε, προγράμματα και έργα και βιβλιογραφία. Θέλουμε και εμεί ω δίκτυο να είμαστε μέρο αυτού του πράγματος ω φορέα διάχυση. Ε, ως φορέας που θα σας φέρει σε καλύτερη επαφή με το τοπικό επίπεδο. Και ε, το έβδομο, το οποίο δεν σας το είχα γράψει σε email, αλλά είναι ένα θέμα που πολλές φορές τίθεται, και ειδικά από τους φορείς που παράγουν τεχνολογικά προϊόντα, ε, θέλουμε να παραχθούν τεχνολογικά προϊόντα από εδώ, από την Ελλάδα, να μην φέρνουμε μόνο απ' έξω, να είναι προϊόντα που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των μελών μας και στις επιταγές της εποχής, η οποία τρέχει γρήγορα. Άρα, εμείς είμαστε, σε διαθε... είμαστε διαθέσιμοι να συνεργαστούμε μαζί σας με όσους παράγουν τεχνολογικά προϊόντα για να τους μεταφέρουμε τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της ε, τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα και την Κύπρο. Εδώ, λοιπόν, σε αυτά τα 7 σημεία θέλουμε από 5 λεπτά ο καθένας ε, να τοποθετηθεί, αν θέλει, ε, να μας πει σε τι βρίσκει τον εαυτό του ότι μπορεί να συμβάλλει το επόμενο διάστημα. Έτσι και η συζήτηση νομίζω ότι για σήμερα είναι σημαντικό να περιοριστεί σε αυτό το σημείο και από εκεί και πέρα θα δούμε τι άλλο πρέπει να επιλύσουμε σε επόμενες συναντήσεις. Εγώ λοιπόν θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ εκ μέρου του δικτύου Sivinet. Η φωτογραφία αυτή δεν είναι στη Δανία, είναι ένα δανέζικο ποδήλατο με τα παιδιά μου στο Δήμο Ζωγράφ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Αναγνωστόπουλο. Ε, ξεκινάμε, θα έλεγα πριν πάμε στα 7 σημεία, με απορίες αν υπάρχουν. Κάνω ένα γρήγορο τσεκ. Ωραία, βλέπω ένα, δύο. Ωραία, τρία. Οκ. Okay. Ε, ξεκινάμε με τον ναι, κύριο Τσούτσο. Σας στέλνω το μικρόφωνο. Εξακολουθείτε να λέτε όνομα, όνομα και φορέα, απλά για να σας ακούνε, να μην υπάρχει κενό στην ομιλία. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, Τσούτσο, από καθηγητή από από το Πολυτεχνείο. Ε, μια απλή διαδικαστική ερώτηση. Ε, ε, ε συγχαρητήρια για όλο αυτό, θα το πούμε μετά. Η ερώτηση είναι, θα έχουμε χρόνο να γνωριστούμε μεταξύ μα. Αυτή είναι μια, μια, ερώτηση διαδικαστική για να δούμε αν έχουμε αυτό το χρόνο και να τον αξιοποιήσουμε κατάλληλα. Ευχαριστώ πολύ. Ε, επειδή οι αρχικές συμμετοχές ήταν από 30 φορείς, είπαμε να δώσουμε 5 λεπτά στον καθένα γιατί παραπάνω δεν θα βγει. Αν τώρα δούμε ότι κάποιοι δεν τοποθετηθούν και περισσέψει κάποιο χρόνο και κάποιο θέλει να πει κάτι παραπάνω, θα είμαστε ευέλικτοι να το, να το αποδεχτούμε. Ε, κύριο Τζούζο, παρακαλώ να ε, Γεια σα. Αντίπα Δέσπινα, λέγουμε από το ΚΑΠΕ, από το Τμήμα Περιβάλλοντο και Μεταφορών είμαι. Ε, είχα μία απορία, κάτι δεν κατάλαβα. Ε, είπατε ξεκίνησαν τα ΣΒΑΚ και του 162 Δήμου να εκπονούνται. Ε, ναι, τα 162 ΣΒΑΚ έχουν ξεκινήσει να εκπονούνται, γίνονται οι αναθέσεις, ήδη κάποια έχουν ξεκινήσει να δουλεύονται. Ε, το από ποιον είναι κυρίως από φορείς του ιδιωτικού τομέα, μελετητές, συμβούλους κτλ. Ναι. Μια χαρά και μόνο ξανά. Ε, η ερώτηση Έχω σημειώσει τρει-τέσσερι, αλλά επειδή μάλλον θα μα φάνε πολύ χρόνο για να απαντηθούν. Ε. Ε, να περιοριστώ μόνο σε μία. Αν έχετε απευθυνθεί στην ΕΤΑ μέχρι τώρα, αν έχετε απευθυνθεί στην ΕΤΑ μέχρι σήμερα και αν έχει υπάρξει συμβολή δική της σε οποιοδήποτε πεδίο. Η ερώτηση ήταν από τον κύριο Μελά. Ε, υπάρχει ένα slide με, τον, με τους επιστημονικούς φορείς που έχουμε ήδη έρθει σε επαφή, το οποίο έτρεξε γρήγορα. Ε, η ΕΤΑ είναι από τους αρχικούς υποστηρικτικούς φορείς ε, του δικτύου ΣΥΒΝΕΤ κατά τη φάση της υποβολής της πρότασης. Οπότε, ναι, και στην ΕΤΑ έχουμε βεβαιωθεί και στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και πάρα πολλούς άλλους. Υπάρχουν κάποιες άλλες απορίες. Ε, είναι ωραία. Άρα δίνω και στις τελευταίες απορίες και μετά ξεκινάμε με τις θεματικές. Όνομα και φορέα, παρακαλώ. Ε, Βασίλης Χρυσός από ε, Ex Machina. Είμαστε μια εταιρεία startup. Ήθελα να ρωτήσω ε, ο τρόπος με τον οποίο έχετε παρουσιάσει εδώ πέρα τις επιλογές συνεργασίας και συνεργειών μεταξύ όλων των φορέων και των παιχτών. Είναι κάτι το οποίο εφαρμόζεται ήδη σε άλλα δίκτυα, σε άλλες χώρες, σε άλλα δίκτυα τους, του ΣΥΒΙΤΑς του ή είναι κάτι που το... να το πούμε έτσι, πρωτοτυπία εδώ πέρα του ΣΥΒΙΝΕΤ. Του από τα άλλα ΣΥΒΙΝΕΤ που υπάρχουν στην Ευρώπη έχουμε δει διαφορετικά παραδείγματα και εμπειρίες. Ε, σε κάποια σύμβινετς μπορεί να είναι αυτοί οι φορείς που εμείς καλούμε, τους λέμε υποστηρικτικούς, να είναι κανονικά μέλη. Ε, σε πολλά σύμβινετς, πολλά CVNets τρέχουν από ερευνητικούς φορείς ή ακαδημαϊκούς φορείς και τα περισσότερα θα έλεγα ότι τρέχουν από εταιρείε. Υπάρχει δηλαδή μια εταιρεία, μια consultancy που έκανε την αίτηση προς το Σίβιτας και πήρε την εξουδότηση να, να, να τρέξει το Σίβινετ. Ε, Εμά η δικιά μα περίπτωση θα έλεγα ότι είναι μοναδική. Δηλαδή, ένα δίκτυο υφιστάμενο τη τοπική αυτοδιοίκηση ε, το νησιωτικό, με περιορισμένο, ε, σε περιορισμένο γεωγραφικό χώρο, μεν, αλλά με μια διευρυμένη θεματική. Το δίκτυο Δάφνη αφορά ε, τα πάντα. Ε, κάνει αίτηση για να δημιουργήσει ένα νέο δίκτυο σε μια συγκεκριμένη θεματική, αλλά πλέον σε όλο το γεωγραφικό χώρο τη Ελλάδα και τη Κύπρου. Και εμεί για να το αντιμετωπίσουμε αυτό, αφενό δημιουργήσαμε νέα νομική μορφή. Άρα, ε, φεύγουμε από το Δάφνη, δημιουργούμε νέα νομική μορφή, ε, εξοπλίζουμε αυτόν τον οργανισμό με, με στελεχειακό δυναμικό και για μα είναι η βασική μα δραστηριότητα, το core activity που λέμε. Δεν είναι παράπλευρη δραστηριότητα. Δεν είναι ότι τρέχουμε μια εταιρεία κυρίω και αυτό το κάνουμε παραπλεύρο. Εμεί σιγά σιγά αφήνουμε λίγο πολύ όλα τα άλλα που κάναμε το προηγούμενο διάστημα και επικεντρωνόμαστε πλέον στο δίκτυο. Αυτή είναι η δικιά μα ε, στρατηγική. Έλενα Ρεϊζίδο από τη Μόδη είμαι. Ε, Θέλω να ρωτήσω ποια είναι η νομική σας μορφή ακριβώς και πώς μπορείτε να υποστηρίξετε τους, τους δήμους, κυρίως τους αδύναμους νησιωτικούς δήμους, ε, στο να αναθέσουν, να κάνουν έργα, να ε, δημοπρατήσουν κτλ. Ναι, η νομική μορφή είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία φυσικών προσώπων, είναι τα στελέχη του ΔΑΦΝΗ που έκαναν την αίτηση για το δίκτυο CIVINET. Ε, οι, οι Δήμοι είναι ε, όσοι θέλουν α, α, απλά μέλη, όπως είναι και στο CVTAS. Για να γίνει κάποιος μέλος στο CIVITAS, ε, σας ενημερώνω ότι είναι μια απλή υπογραφή διακήρυξης, του declaration του Σύβιτα. Mm. δεν είναι κάτι άλλο. Ε, άρα, όποιος ε, υπογράφει αυτή τη διακήρυξη και γίνεται μέλος του Σύβιτα, αυτομάτως είναι και μέλος του Σύβινετ. Από εκεί και πέρα, όποιο θέλει κάποιε υπηρεσίε ε, επιπλέον που έχουν να κάνουν με του πέντε άξονε που έδειξα, θα ήθελα το PowerPoint, αν γίνεται, τάσο, να είναι ζωντανό για να ανατρέχουμε σε αυτό. Ε, οι υπηρεσίε που, που προσφέρει το δίκτυό μα στα μέλη. Οι υπηρεσίε που προσφέρει το δίκτυο μα τα μέλη είναι οριζόντιε καταρχά. Ε, οι περισσότερε θα παρέχονται μέσα από την πλατφόρμα του CVNet, ε, και είναι αυτού του χαρακτήρα. Έχουν να κάνουμε εκπαίδευση, ενημέρωση, προβολή, χρηματοδότηση και θεσμικό πλαίσιο. Θα μπορεί να βοηθάει του δήμου στην έλλειψη που έχουν σε τεχνική υπηρεσία. Όχι, δεν έχουμε. Δεν, ρωτήθηκε το ότι αν θα μπορέσουμε να, υποστηρί, να, υποστηρίξουμε τους Δήμους σε τεχνικό επίπεδο, τις τεχνικές τους υπηρεσίες, να οριμάσουν και να προωθήσουν έργα. Όχι, δεν είναι αυτός ο ρόλος μας. Δεν είναι αυτός ο ρόλος μας. Εμείς δεν μπορούμε να συστήσουμε τεχνική υπηρεσία, ε, δεν μπορούμε να παίξουμε ένα ρόλο όπως θα μπορούσε ένας δημόσιος φορέας να κάνει μια προγραμματική σύμβαση με ένα Δήμο και να τον υποστηρίξει με αυτόν τον τρόπο. Ε, άρα, όχι σε αυτό το επίπεδο, όχι. Όμω, παρόλα αυτά, με όλη αυτή τη δουλειά που γίνεται, είμαστε σίγουροι ότι οι Δήμοι και τεχνικ... οι τεχνικέ του υπηρεσίε θα ενισχυθούν πάρα πολύ. Και φέρουμε ένα παράδειγμα. Στι 30 Οκτώβρη, που κάναμε ένα εργαστήριο για τον ε, ανασχεδιασμό των αστικών οδών αρμοδιότητα των Δήμων, ε, είχε σχεδιαστεί το εργαστήριο για 30 άτομα. Δεχτήκαμε πάνω από 100 αιτήσει για συμμετοχέ. Ήρθαν τελικά γύρω στου 80 ανθρώπου, όλοι οι μηχανικοί και υπάλληλοι των Δήμων. Και μα είπαν ότι αποκόμισαν πάρα πολλά χρήσιμα πράγματα και ότι αυτό το πράγμα το έχουν πραγματικά ανάγκη. Άρα, πιστεύουμε ότι με αυτή τη δράση μα θα μπορέσουμε έτσι να του βοηθήσουμε.